Έχει τέτοια δίλη. Αποκλειστικές εικόνες μόνο από το Κέντρο TV, η γέφυρα του ποταμού Γκβάη στο Μεταξά. Μπορείτε να δείτε την περίφημη αερογέφυρα του Μεταξά στα όρια με το Τριγωνικό, στην επέκταση της Δημουλάκας. Είναι απχάτα από την τοποθεσία Λάπατα. Εδώ, κατά την περίοδο της κατοχής, μεταξιώτες τράβηξαν αυτήν έναν ύλα και έχτισαν αυτήν αυτό το θαύμα της τεχνολογίας, τη γέφυρα του ποταμού Γκβάη στο Μεταξά. Νύχτα κουβαλούσαν τα πλαστάρια ψωμί για να τρέψουν τους κτηνοτρόφους, τα πιτυράδια και τα σκυλοψώμια από το ένα μέρος στο άλλο. Από εδώ κρυφά περνούσαν τα μπλάρια με τα λάτι φορτουμένα, όπως έρχονταν απουσιακά τα παραθαλάσσια από τη Γουμενίτσα, να πούμε. Πήγαιναν στους Μπασαρόστρατα, στα Σέρβια. Και βαρούσαν λιβάδι αλασόνος. Εδώ η εθνική οδρός των Καμβουνίων. Μικρόβατρο, τρονόβατρο, λουζανί. Το μυστικό πέρασμα της γέφυρας του ποταμού Γκβάη στο Μεταξά. Ανακτηνάχτηκε δύο φορές, αλλά οι ντόπιοι εδώ, μεταξιώτες και καμβουνιώτες, την αναστήλωσαν τη γέφυρα. Τώρα είναι διατηρηταίο. Με τη συνδρομή κοντοχωριανών μας από το Μικρόβαλτο, το Λουζιανί και το Τρανόβαλτο. Τώρα είναι διατηρηταίο, έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Και Leader 2. Και Leader 2. Και Natura 2024. Μπορούμε να δούμε και τους περίφημους καταράκτες που έστειψαν τώρα λόγω του Ζιάμπουρα. Καταράκτες είναι, έχει τρία είδη από μουρμουρίτσα που σπάνια βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει τα πνακατουμουρμότσιρα, τα καρκατσιλουμουρμούτσουρα και τα... Εδώ μπορούμε να δούμε τα καλοκαιρινά αθλήματα στη γέφυρα του ποταμού Γκβάη το Μεταξά. Βέβαια τώρα έστυψε, από εδώ κάνουμε τα περίφημα jump-jumping. Άμα δώσουμε και να σκληρωθούμε από βαλιά. Λένε σαλαμάρα. Νερόφυδα. Έχουμε και μία νερόφυδα, αγαπητοί μας, live. Πάρτε νερόφυδα. Live νερόφυδα να πούμε. Πάρτε. Κατεβαίνει τσάμπι και νερόφυδα. Πάρκο. Τσάμπι και νερόφυδα. Το υψόμετρο είναι πάνω από 10 μέτρα, 15, και το μήκος είναι 30 μέτρα. Γεια σας. Θέλουμε να μας ενημερώσετε για τη γέφυρα εδώ πέρα, πότε χτίστηκε, ποιος είναι ο δημιουργός και από πότε χρονολογείται. Μάλιστα. Εγώ είμαι ο φύλακας της γέφυρας. Η καταγωγή σας. Η καταγωγή μου είναι από την Βουβάλα. Αλλά είμαι σόγαμπρο στη Μεταξά και δεν είχαν πρίκα οι νύφκοι. Μέχρι που είπα να βρω ένα μεροκάμα εδώ στην γέφυρα φύλακας. Εδώ παραπάνω έχω το γρέκι. Κοιμούμαι εδώ το βράδυ. Με φέρνουν φαΐ, με φέρνουν αριστερό. Συντεροφάει λίγο τυρί. Λοιπόν, η γέφυρα αυτή χτίστηκε από το μπαρμποθόδρο του Γκανάτσιο. Αρχίτερα από 4 χρόνια, αμπροστά, έχει μήκος καμιά 24 μέτρα περίπου, καμιά δηλαδή 25 δρασκλές και ύψος πρέπει να είναι 10 και 15 δρασκλές και. Είναι όπως βλέπετε εξολοκλήρω από κέντρο, από δέντρο και από καραγάτι. Τα υποστηλώματα που βλέπετε είναι καραγατσίσια, κάτω μπορείτε να δείτε τη φαρδιά μπουλντούκα. Το καλοκαίρι που έχει νερό, εδώ στη Φαρδιά Μπουλντούκα έχουμε πλήθος τουριστών και με κούτσκα, με φουσκωτά που παίζουν και βουτούν μέσα για θαλάσσια παιχνίδια. Από εδώ πάνω κάνουν jump-jumping και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. Τι ύψος έχουν οι καταράκτες για jump-jumping? Η είσοδος για τους τοπικούς εδώ της περιοχής μας είναι δωρεάν. Για τους ξένους τουρίστες είναι κανένα 20 το κεφάλι, ανάλογα πώς θα τον κόψουμε άμα έχει παράδες. Αυτά πάνω κάτω. Οι καταράκτες τι ύψος έχουν? Οι καταράκτες είναι γύρω στις 12 δρασκλές. Από κάτω μέχρι πάνω. Από κάτω μέχρι πάνω. Βλέπετε πολύ καλή αμμουδιά κάτω, η φαρδιά μπουλντούκα, τώρα είναι έστυψη βέβαια. Προσφέρει το χειμώνα και για λασποθεραπεία. Έρχονται κάτι μανιές που σε κάτι που τα καμένα βούρλα, τίποτα άλλες σαλές, λαφρές, τραυματισμένες, όλες εδώ μπαίνει μια πάνω στην άλλη. Να βρει γιατριά η καθεμία. Ό,τι καταφέρει. Με τον κορονοϊό υπάρχει πρόβλημα επισκεψιμότητας? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όπως βλέπετε έχει μια μοναδική ποικιλία από ζαμπνόκια, όπως ακολουμένα όπως τα βλέπετε στο κράκορα στον καταράκτη. Αυτά άμα ληφθείς, άμα τα στουμπείς και ληφθείς, δεν σγόνει, δεν κορονοϊός, λέει καν τίποτα. Είναι κορονοαποθητικά ζαμπνόκια. Έτσι λέγεται η ονομασία τους. Τα ζαμπνόκια
Πού αλλού ωφελούν τους λουόμενους? Έφυγαν πολλοί λουόμενοι από εδώ και μας είπαν ότι αφού λούσκαν με τα ζαμπνό και αυτά και τάφηκαν 14 μέρες του μαλλί άλλωστο, έβγαλαν μαλλιά. Πολύ ωραία. Ναι. Κάτι άλλο, η άμμος, το νερό, είναι υγιεινά? Είναι το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έρχεται απευθείας από τα μεταλλεία που πάνε από το Άρκο. Δεν μεσολαβεί τίποτα. Κάτι κράκουρα, κάτι στριφαδές εδώ περνάει και είναι πεντακάθαρο νερό. Για εμφιάλωση κάνει? Υπάρχει στο πρόγραμμα κάτι τέτοιο? Δεν έχει ακόμα, δεν μπήκε στο Natura 2024 για εμφιάλωση. Απλώς έχει και αρωματικές ιδιότητες, γιατί μια φορά τον Μπαρβασίτη του Νατσό ξέχασε να βάλει τον Τίλος Γκάδ και έφυγαν 600 κιλά κρασί σε αυτόν του λάκκου και είχε γίνει γαλάζιος του δέλνος κάτ, είχε γίνει κόκκινος λάκκος όλος του κρασί, σμήθηκε με το νερό και από τότε το νερό απέκτησε αρωματικές ιδιότητες. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το, από το Κέντρο TV και σας ευχόμαστε πάρα πολλοί επισκέπτες να έρχονται εδώ πέρα και του χρόνου να έχουμε ένα κάμπινγκ για να κάνουμε διάφορα πάρτι. Έχουμε και πάρτι το καλοκαίρι. Ξέχασα το πιο σημαντικό να σας πω, ότι έχουμε έλεγχο κάθε χρόνο. Διάσημος γεφυρολόγος Φώτης Παπαστέργιος από τη Ζυρίχη έρχεται με το συνεργείο του επαυτοφόρου και ελέγχουν τα θεμέλια. Έχει τον Βασίλη του Ζουρμπά, τον Τέλη του Παπαστέργιο, είναι γερό επιτελείο. Αυτοί είχαν πιάσει και τη γέφυρα στη Γένοβα. Έρχονται, ελέγχουν, μας έχουν όλες τις διαβεβαιώσεις με άιζο, με σφραγίδες, ότι τα σανίδια μπορεί να σπάσουν, τα σειρματόσκηνα δεν κόβονται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καμιά κουσέρβα έχετε να με φύγετε? Κάνα ζαμπόν, κάνα πλακατό ζαμπονουχείρινο, με θέρση πίνα τα πλευρά, ακόμα δεν ήρθε. Έχουμε στο αυτοκίνητο, κάτι να σας δώσουμε. Ωραία, έγινε.